Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Για όσους θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-55-55-500 ή να στείλετε το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Να ξεκινήσουμε όμως να δούμε ποια θέματα απασχολούν σήμερα 1η Απρίλη τον έντυπο τύπο. Ξεκινάμε από τις πολιτικές εφημερίδες και συγκεκριμένα με την εφημερίδα Τα Νέα. Τα παράδοξα της κεντροαριστεράς. Ένα πολιτικό παράδοξο δημιουργείται στην πολιτική σκηνή, ενώ τα κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς κλειδονίζονται εσωκομματικά και δοκιμάζονται δημοσκοπικά. Οι υποψήφοι του χώρου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές εμφανίζονται να κυριαρχούν στις περιοχές τους και να διατηρούν σταθερές σαφές βάδισμα. Πασόκ και Δημάρ, συγκρούσεις. Η σύγκρουση Βενιζέλου Παπανδρέου στο Πασόκ και Κουβέλη Ψαριανού στη Δημάρ δίνουν τον τόνο και στα 2 κομματικά κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία παρουσιάζονται με σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα και χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της πορείας προς τις ευρωεκλογές. Στην αυτοδιοίκηση τώρα, αέρας νίκης είναι ο τίτλος. Αέρα επανεκλογής δίνει σε Σγουρό, Καμίνη και Μπουτάρι η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Μέγκα. Οι υποψήφοι του χώρου της κεντροαριστεράς για τις 3 μεγάλες αυτοδιοικητικές μάχες διατηρούν σαφέστατο προβάδισμα από τον πρώτο γύρο. Δίπλα βλέπουμε ο Βάλς νέος πρωθυπουργός, ο Σαρκοζή της αριστεράς. Φιλούσε υπέροχο ενώ τίτλος, ένα φιλί από την Μανιέλ Βάλς, νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας, τη σύζυγό του και διακεκριμένη βιολονίστρια Άνγκρα Βουάν, στο τέλος ενός κονσέρτου της τον περασμένο Αύγουστο, μετά την ήττα των σοσιαλιστών στις δημοτικές εκλογές, ο επωνομαζόμενος Σαρκοζή της αριστεράς κλήθηκε από τον Ολάντ να σχηματίσει κυβέρνηση μάχης. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε, υπάρχει ακόμα καιρός για την κεντροαριστερά. Σε κατάρα για την κεντροαριστερά εξελίσσονται τα καπετανάτα και οι προσωπικές στρατηγικές, απειλώντας με εκλογική ισοπαίδωση στο χώρο. Ο κίνδυνος αυτός ελάχιστα δείχνει να απασχολεί ορισμένους, οι οποίοι μάλιστα τυχαίνει να έχουν κέρια ευθύνη για τον μαρασμό των κομμάτων τους. Θεωρούν προφανώς ότι θα βγουν αλόβητοι από μια εκλογική καταστροφή και θα επανέλθουν στη συνέχεια ως σωτήρες της δημοκρατικής παράταξης. Ενώ αριστερά βλέπουμε φωτογραφία του Ερντογάν και γράφει «Ο Σουλτάνος πάει τώρα για πρόεδρος». Ο Ερντογάν πανηγυρίζει για την νίκη του στις αυτοδιοικητικές εκλογές χθες στην Άγκυρα. Το κόμμα του Τούρκου Πρωθυπουργού συγκέντρωσε 45,5% στην κάλπη, ποσοστό που εκτιμάται ότι δίνει στον Ερντογάν τη δυναμική να διεκδικήσει το καλοκαίρι την εκλογή του στον προεδρικό θωκό. Συνεχίζουμε τώρα με την εφημερίδα «Το Έθνος». Σφροδρή αποδοκιμασία από κορυφαία στελέχη. Εκρήξεις κατά Γιώργου στο Πασόκ. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Πασόκ η ευνή διακίνηση του Γιώργου Παπανδρέου να καταψηφίσει το άρθρο του πολεμοσχεδίου για τις τράπεζες. Σφροδρές ήταν οι επικρίσεις από κορυφαία στελέχη. Ενώ το μήνυμα Βενιζέλου ήταν με υπονοούμενα, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει μεγάλες εκκρεμότητες με το Πασόκ. Αριστερά βλέπουμε θετική έκθεση της Τρόικας, πράσινο φως για την Ελλάδα από το Eurogroup. Εκταμίευση των 11,7 δις έως τον Ιούλιο. Το χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευση της δόσης των 11,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καθορίζει το Eurogroup που από το πρωί συνεδριάζει στο Ζάπιο. Εκτιμά ότι εξαλείφθηκε το δημοσιονομικό κενό. Στην Τουρκία παρακάτω πάλι στον Ερντογάν αναφέρεται λέγοντας ότι με αντίπεινα απειλεί τους αντιπάλους του Ερντογάν. Ενώ παρακάτω βλέπουμε σκάνδαλο λευκής μπλούζας, 28 στον ανακριτή για την κομπίνα με τα ορθοπαιδικά. Δίπλα διαβάζουμε για την Κύπρο και τα κατεχόμενα που γράφει «Βεβήλωσαν τάφους Ελλήνων». Μοντέλα από Τουρκία φωτογραφήθηκαν ημίγυμνα πάνω στους τάφους ρημαγμένου ελληνικού κημητήριου στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Ενώ για το ελληνικό γράφει ότι οριστικά στη Λάμδα έκλεισε τον deal για το ελληνικό. Σειρά έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Τι περιμένει η Ελλάδα από τη σημερινή σύνοδο στην Αθήνα? Απόφαση Eurogroup για δόση και έξοδο στις αγορές είναι ο τίτλος του Ελεύθερου Τύπου. Θετική εισήγηση διαβάζουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους για εκταμίευση 6,3 δις ευρώ στις 17 Απριλίου και άλλων 3,4 δις από το Δούνο του τον Μάιο. Εφικτό το πρωτογενές πλεόνασμα και φέτος.
ενώ υπέρ της σταδιακής επιστροφής στις αγορές κατά τα πρότυπα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, και ο πρόεδρος του Eurogroup, Dijsselbloem. Στις 500 μονάδες υποχώρησε το spread. Σφοδρή επίθεση Βενιζέλου σε Παπανδρέου. Ο Γιώργος έχει μεγάλες εκκρεμότητες στο Πασόκ, ήταν η δήλωση του Βενιζέλου, όπως είδαμε και πριν. Παρακάτω βλέπουμε το άρθρο για τις τράπεζες, τους έφερε πιο κοντά. Συναντήθηκαν την Κυριακή σε ταβέρνα στα Βόρεια Προάστια. Μυστικό γεύμα Γιώργου του με Τσίπρα πριν από το όχι στη Βουλή. Ενώ αριστερά βλέπουμε για Σύριοι και Αιγύπτιοι, το λιμενικό έσωσε 331 μετανάστες στα ανοιχτά των Κυθύρων. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο. Να περάσουμε τώρα να δούμε και την Εφημερίδα των Συντακτών. Σε δεινή θέση βρίσκονται τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης. Από σύνθεση είναι ο κεντρικός τίτλος και διαβάζουμε για τη Νέα Δημοκρατία. Οργισμένο το Μαξίμου με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Έμεσες βολές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κατά του Αντώνη Σαμαρά. Νέα σενάρια για τριπλές εκλογές το Μάιο. Φοβούνται διάλυση του Πασόκ. Ενώ το Πασόκ χωρίς τέλος η ανταπαράθεση Βενιζέλου με Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του Πασόκ λέει με νόημα πως ο κύριος Παπανδρέου έχει άρρηκτους δεσμούς και μεγάλες εκκρεμότητες με το Πασόκ. Εικόνα από σύνθεση στα δύο συγκυβερνώντα κόμματα. Δύο φορές συναντήθηκαν χθες Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος. Δείγμα της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται. Η κυβέρνηση βγήκε τραυματισμένη από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Η διαγραφή Κακλαμάνη από τη Νέα Δημοκρατία και η κρίση που ξέσπασε στο Πασόκ λόγω της αρνητικής ψήφισης Παπανδρέου στο άρθρο για τις τράπεζες προκαλούν έντονες τριβές στους δύο εταίρους. Αναβίωσαν τα σενάρια ωστόσο για τριπλές εκλογές το Μάιο, μολονότι οι κυβερνητικοί εταίροι το διέψευσαν. Έντονη ανταπαράθεση υπήρξε χθες το βράδυ στη Βουλή. Παρακάτω βλέπουμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γράφοντας βυθιζόμαστε στη φτώχεια και την ανεργία. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα αναφέρει ότι την περίοδο 2011 με 2013 καταγράφτηκε στη χώρα μας η μεγαλύτερη αύξηση φτώχειας που αφορά το 23,7% του πληθυσμού. Παράλληλα, η Ελστάτ μιλάει και για αύξηση 5% των θανάτων το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Καταγράφει ακόμα μείωση των δημόσιων δαπανών και για την υγεία. Αριστερά βλέπουμε δηλώσεις του Ψαριανού για τη Δημάρ με τίτλο «Υπονομεύει τις προοπτικές μας». Ενώ παρακάτω για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, το ελληνικό Γκουαντάναμο, φασιστική έμπνευση χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ομάδα δράση ενάντια στο ελληνικό Γκουαντάναμο. Και ξεκινά αγώνα ενάντια στις νέες φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό. Αντιδράσεις και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Παρακάτω διαβάζουμε για τον Φρανσουά Ολάντ, όπου γράφει θυσίασε τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός Ζαν Μαρκ Ερό πλήρωσε το τζουνάμι της δεξιάς στις τοπικές εκλογές. Ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δεν είχε άλλη επιλογή από τη θυσία του βασικότερου συνεργάτη του και την τοποθέτηση στον Πρωθυπουργό Θοκό του πιο δεξιού από τους σοσιαλιστές υπουργούς του Μανουέλ Βάλς, ο οποίος τρέφει προεδρικές φιλοδοξίες. Ο Ολάντ δηλώνει ότι άκουσε το μήνυμα δυσαρέσκειας που του έστειλαν οι Γάλλοι πολίτες. Ενώ παρακάτω βλέπουμε ότι η κυβέρνηση περιμένει δήλωση προόδρου από τη σημερινό Eurogroup που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Επίσης είναι δρακόντια και τα μέτρα ασφαλείας που θα παρθούν. Και να περάσουμε τώρα στην ελευθεροτυπία. Με τίτλο «Βαγγέλη έχουμε πρόβλημα». Ο Σαμαράς ανησυχεί για τον εμφύλιο που μένεται στο Πασόκ. Σκηνικό εκλογών πάλι στο προσκήνιο. Ο πράσινος εμφύλιος μετά την οριστική ρήξη στις σχέσεις Βενιζέλου Παπανδρέου ανησυχεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό και φέρνει πάλι εξαντικειμένου στο προσκήνιο σενάρια εκλογών. Άλλωστε, ο πόλεμος στο Πασόκ δείχνει πλέον να είναι αλεξέλεκτος και είναι ενδεικτικό το καρφί του Βενιζέλου ότι ο Παπανδρέου έχει άρρηκτους δεσμούς και μεγάλες εκκρεμότητες με το Πασόκ. Αναφορά που δύσκολα αποσυνδέεται από το πόρισμα των ελεκτικών εταιριών για τα οικονομικά του Πασόκ, αν και στη Χαριλάου Τρικούπη έκαναν διορθωτικό λόγο για πολιτικές εκκρεμότητες του Γιώργου Παπανδρέου. Ενώ πάνω-πάνω αριστερά, πάνω-πάνω διαβάζουμε ο άπορος αδερφός του Υπουργού Υγείας. Άπορος, αλλά με σουίτα και χωρίς λογαριασμό για νοσηλεία και χειρουργείο στο ΕΣΥ, ο αδελφός του Υπουργού Υγείας Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Εισήχθη για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση στο ορεινικό διάφραγμα ως άπορος με έγγραφο του κοινωνικού ιατρείου. Και δεν είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου Ελπής παραδέχεται το περιστατικό και είπε ότι σε 100 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και δεν είχαν να πληρώσουν, θα αρχίσει να στέλνονται ειδοποιήσεις.
Παρακάτω βλέπουμε πάλι για τον Ολάντο, ο οποίος κοιτάζει δεξιότερα. Με ευρύ ανασχηματισμό και μια κυβέρνηση μάχης που θα δώσει νέα όθηση στην οικονομία, απαντά ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ στη συντριπτική ήττα των σοσιαλιστών στις δημοτικές εκλογές. Νέος πρωθυπουργός, ο πρώην υπουργός εσωτερικών Μανουέλ Βάλς. Πρώτος στις προτιμήσεις των Γάλλων και περισσότερο δημοφιλής στους ψηφοφόρους της δεξιάς παρά της αριστεράς. Ενώ πάνω στη στήλη αριστερά βλέπουμε αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κομματάρχης πόλωσης ο Μεϊμαράκης. Ανέτεια έκρηξη από τον πρόεδρο της Βουλής, μετά από ανώδυνη παρατήρηση, ο Λαφαζάνη οδήγησε σε μια συζήτηση χαμηλών τόνων, σε υψηλή πολιτική αντιπαράθεση και την αξιωματική αντιπολίτευση να αποχωρήσει. Παρακάτω βλέπουμε για ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΙΟ που φωνεί λαού στην πλατεία Κλαθμόνος. Παρά την απαγόρευση λόγω Eurogroup, οι εργαζόμενοι θα δώσουν σήμερα το απόγευμα δυναμικό παρόν κατά των μνημονίων στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Ενώ αγροτική εστία, δωρεάν διακοπές για 115.000 αγρότες. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού για δωρεάν διακοπές σε 115.000 αγρότες και για δωρεάν βιβλία, θέατρα, εκδρομές και άλλους 200 δικαιούχους κατήργησε ο Οργανισμός Αγροτικής Εστίας. Αυτά και από την ελευθεροτυπία. Να περάσουμε τώρα στην καθημερινή. Όλη η νέα συμφωνία με την Τρόικα είναι ο τίτλος της καθημερινής. Έξοδος στις αγορές, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων ο ΑΣΑ. Τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος προσαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα εξόδου στις αγορές, αναγνωρίζει απερίφραστα η Τρόικα στην έκθεση αξιολόγησης, ενώ στην επικαιροποιημένη συμφωνία με τους δανειστές, η Αθήνα αναλαμβάνει μια σειρά αποδεσμεύσεις, κυρίως στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών. Από τα δύο κείμενα που αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή, προκύπτει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφώσει ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων τύπου ΟΑΣΑ, να παρουσιάσει νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους βασισμένο στα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσωπικού και να εντάξει στο επικουρικό του ΙΚΑ όλα τα επικουρικά ταμεία του δημοσίου. Παρακάτω βλέπουμε σε κεντρική φωτογραφία τον Ολάντ, ανασχηματισμός μετά την ήττα των Γάλλων σοσιαλιστών. Ριζικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του με το διορισμό του συντηρητικού αλλά δημοφιλούς Υπουργού Εσωτερικών Μανουέλ Βάλ στην Πρωθυπουργία, ανήγγειλε χθες ο πρόεδρος Ολάντ μετά τη δεινή ήττα που υπέστησαν οι υποστηριζόμενοι από τους σοσιαλιστές υποψήφοι στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών της Γαλλίας. Νικητές των εκλογών αναδείχθηκε το δεξιό κόμμα αλλά και το ακροδεξιό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν. Αριστερά βλέπουμε πάλι για το θάνατο του Βαρυπινή τη μεγάλη έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων. Σε σύλληψη σοφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι εμπλέκονται στο θάνατο από ξυλοδαρμό του Βαρυπινή τη Ηλία Καρέλη, αναμένεται να προβούν ιδιοκτικές αρχές. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποιούσε μέχρι αργά χθες βράδυ ευρύτατη έρευνα, η οποία περιλάμβανε πολύ ωραίες καταθέσεις σοφρονιστικών υπαλλήλων, φρουρών, αστυνομικών που ήρθαν σε επαφή με τον κρατούμενο. Παρακάτω συνεχίζουμε με την υπόθεση του Ελληνικού. Ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, η Lambda Development, προτιμητέα για το Ελληνικό. Ανακηρύχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τραμείου Αποκρατικοποιήσεων ως προτιμητέα ανάδοχος για το έργο της αξιοποίησης του Ελληνικού. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από θετική γνωμοδότηση των συμβούλων του Ταμείου, που έκριναν δίκαιη και εύλογη την οικονομική προσφορά ύψους 915 εκατομμυρίων ευρώ. Αναστολή της απεργίας παρακάτω, ανοίγουν σήμερα όλα τα φαρμακεία. Αφού οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους και να αντιδράσουν στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις, με απόσυρση των εφημεριών και με προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία, όπου έχει σαν κεντρικό τίτλο 150 και ολοβέρδος. Μπροκαρισμένη η κυβέρνηση μετά από το σοκ της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή. Διαβάζουμε, στο Πασόκ μιλάνε βρώμικα με το ένα πόδι εκτός ο Παπανδρέου. Επίθεση Βενιζέλου για τις εκκρεμότητες του πρώην. Τι είπε ενεξάλλου στον Απόστολο Κακλαμάνη. Η διαγραφή του Νικήτα και η εξελίξη στη Χαριλάου Τρικούπη θρηματίζουν την πλειοψηφία και πυροδοτούν πλέον νέα σενάρια για τριπλές κάλπες τον Μάιο. Ενώ πάνω-πάνω έχει το ένθετο για 3.454 μόνιμοι θέσεις μονίμων σε 5 υπουργεία, προσλήψεις σε ταμεία, σε ΠΕΑ, αστυνομία, λιμενικό, τελωνία και φυλακές. Το χρονοδιάγραμμα, τα προσόντα και τα μυστικά των προκηρύξεων μπορεί να βρει κανείς στη Δημοκρατία. Να συνεχίσουμε όμως τώρα με την ημερησία.
Όπου διαβάζουμε κλειδί ή τράπεζες, προσδοκία για παροχή ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Κερδίζουν το στοίχημα της ανακεφαλαιοποίησης στο επίκεντρο, τώρα η ιδιωτικοποίηση της Eurobank. Γιώργος Τουρνάρας, είναι ζήτημα μηνών οι τράπεζες να αρχίσουν να δανείζουν ξανά. Θετική αξιολόγηση ωστόσο και από το Moody's για Πειραιός και Alpha Bank. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Δηλώσεις του κ. Προβόπουλου, ανοίγουν ξανά οι αγορές για την Ελλάδα. Σημαντικό ρόλο στην επικατάσταση της εμπιστοσύνης για τη χώρα, αλλά και στην υγιή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, θα διαδραματίσει η δεύτερη φάση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Παραπάνω βλέπουμε βολές του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ κατά του Γιώργου Παπανδρέου για τις εκκρεμότητες. Στην κυβέρνηση γυρίζει σελίδα η χώρα. Σαμαράς Βενιζέλος αποκλείουν τις προώρες εκλογές. Ενώ αριστερά βλέπουμε ο νέος φόρος υπεραξίας ξεπαγώνει η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων. Υπιότερος γίνεται ο φόρος υπεραξίας με αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ. Ενώ παρακάτω βλέπουμε την πανηγυρική συνεδρίαση του Eurogroup στο Ζάπιο. Εγκρίνεται σήμερα η δόση των 10 δις. Οι χώρες της Ευρωζώνης αποδεσμεύουν τώρα τα 6,5 δις από τα 8,3, ενώ μέσα στο Μάιο θα ακολουθήσει και η δόση των 3,5 δις από το ΔΝΤ. Η κυβέρνηση προσδοκά ισχυρή δήλωση στήριξης από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Ενώ έξοδος στις αγορές δείχνει η αποκλιμάκωση του spread σε επίπεδα προς το πρώτου μνημονίου στις 496 μονάδες, η απόδοση είναι η απόδοση του δεκαετής ομολόγου. Διαφθορά ωστόσο βλέπουμε δίπλα, μεγάλη μίζα 14,5 δις δολαρίων στην Κίνα. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις. Ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών κατηγορείται για αθέμητο οπλουτισμό. Αυτά και από την ημερησία. Να δούμε τώρα όμως τι γράφει και η Αυγή. Θέμα αρχηγού σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Στις 150 ψήφους ουσιαστικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σε έξαρση συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ και του Βενιζέλου μετά την ρήξη με τους Παπανδρέου και Κακλαμάνη. Ζήτημα Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία μετά τη χαμηλή πτήση στις ευρωεκλογές, προσημειώνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πολυτραυματίας η κυβέρνηση, δηλώνει. Παρακάτω βλέπουμε για τον όλη στην πλατεία Κλαθμόνος για σήμερα στις 6 το απόγευμα. Συλλαλητήριο απάντηση στον αυταρχικό κατήφορο. Πρωτόγνωρη αστυνομική απόφαση για απαγόρευση των συγκεντρώσεων θυροκολλήθηκε στα γραφεία των συνδικάτων. Διαβάζουμε. Ενώ μομφή κατά Στουρνάρα, ολόκληρη γνωμοδότηση του καθηγητή κύριο Χρυσόγωνο και άρθρο του συνταγμολόγου Μιλιαράκη. Παρακάτω βλέπουμε την τριμηνιαία έκθεση κομισιών, η πορφυρολόγηση και περικοπή κοινωνικών παροχών αυξάνουν τη φτώχεια. Η οικονομική ανάκαμψη δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Πρωταθλήτρια στην ανέχεια είναι ωστόσο η Ελλάδα με 23,7%. Να δούμε τώρα και τον ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα διαδηλώνουμε μαζικά στην Ομόνια, είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη, σε συγκέντρωση Καλή το Πάμε, με αφορμή τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ στο Ζάπιο. Την ίδια ώρα που οι Υπουργοί Οικονομικών της Λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν την κλιμάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζομένους και αποφασίζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα για την ανάκαμψη του κεφαλαίου, η κυβέρνηση αποφάσισε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα να πάρει απαγορευτικά μέτρα για τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ πάνω αριστερά βλέπουμε εκδήλωση της ΚΟΑΤΙΚΙΣ για το ελληνικό. Η πρόταση του ΚΚΕ ανταποκρίνεται στις διευρυμένες ανάγκες του λαού. Ενώ συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο, η Αλέκα Παπαρίγα δηλώνει «Το δίλημα δεν είναι λιτότητα, η ανάπτυξη». Αυτά και από το ριζοσπάστη. Σειρά έχει η ναυτεμπορική. Κέρδη 439% σε 20 μήνες από τα ελληνικά ομόλογα είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Εντυπωσιακές οι αποδόσεις από τοποθετήσεις σε κρατικούς τίτλους. Πρωταθλητές στα κέντρα αναδείχτηκαν το πρώτο τρίμηνο τα ελληνικά ομόλογα, εμφανίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των υπολείπων κρατικών τίτλων, καθώς ενισχύεται καθημερινά το θετικό επενδυτικό κλίμα για τη χώρα. Τα ελληνικά ομόλογα αντέμειψαν τους επενδυτές με 23% στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, τα μεγαλύτερα μεταξύ των 34 αγορών κρατικού χρέους που περιλαμβάνεται στους δείκτες του Bloomberg. Ενώ δίπλα διαβάζουμε για σε φάση περιδίνησης τα πολιτικά κόμματα. Σε περιδίνηση βρίσκεται το πολιτικό σύστημα, όπως φάνηκε μετά και την ψηφοφορία της Κυριακής, για το πολυνομοσχέδιο.
Το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνεται ότι είναι σε θέση αδύναμου κρίκου της συγκυβέρνησης, καθώς θεωρείται πλέον αναπότρεπτη η ρήξη και η διάσταση στην ηγετική κορυφή του. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όλοι ευτυχείς, παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε χθες να προβληθεί το αντίθετο. Στη ΔΙΜΑΡ η εσωστρέφεια παραμένει βασικό χαρακτηριστικό. Οι κάλπες του Μαΐου αποκτούν το χαρακτήρα μείζωνος πολιτικού ορόσημου για τις εξελίξεις. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πάλι για το ΤΑΙΠΕΔ, στη Λάμδα τα 6.200 στρέμματα του Ελληνικού. Ανακοινώθηκε χθες ο προτιμητέος επενδυτής για την ανάπτυξη της έκτασης. Ορόσημο νέας εποχής είναι ο τίτλος. Η Λάμδα ανακοίνωσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Οδυσσέας Αθανασίου χαρακτήρισε την χθεσινή μέρα ορόσημο και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακάτω γράφει ασάφειες στην τελική ρύθμιση της εργαλειοθήκης για το γάλα. Να δούμε τώρα τι γράφει και η Εσπρέσο. Η Ελένη τα βρήκε με τον Λάτσιο. Η μοιρασιά των ακινήτων, οι δικαστικές διαμάχες τους και οι εκατέρωθεν αγωγές. Στο 1.626.000 ευρώ και κάτι ψηλά ζητούσε ο πρώην σύζυγος από τη Μενεγάκη που αύξησε την περιουσία της κατά 3 εκατομμύρια χοντρικά και στα χρόνια του έγκαμου βίου της. Είναι ο τίτλος, ενώ παρακάτω διαβάζουμε ότι αποφυλακίστηκε και ο Μανώλης Δημητροκάλης, ένας από τους τρεις σατανιστές της Παλίνης, το νούμερο 2 της συμμορίας του Εωσφόρου. Αυτά τα νέα και από την Εσπρέσο. Αυτά ήταν τα νέα λοιπόν από τις πολιτικές εφημερίδες. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Είναι χρέος σας είναι ο τίτλος της Sport Day. Με ηρεμία αλλά και απαιτητικότητα εμφανίστηκε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με πρόκριση επί του ΠΑΟΚ ζήτησε να ξεπληθεί η ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ενώ παίξτε παθιασμένα για τον κόσμο και την ανίκητη φανέλα που φοράτε. Είναι μερικά από αυτά που υπόθηκαν. Η σεζόν είναι πετυχημένη, αλλά όλοι θέλουμε τον ντάμπλ. Όλα όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Ρέντι. Έξαλλος ο Μίτσελ, βλέπουμε παρακάτω, για την εμφάνιση με Άρη. Έτοιμη φουστέρι και σαβιόλα. Αυτά από τη Sport Day. Να συνεχίσουμε με τον γκολ. Όπου ο τίτλος είναι «Τρία αγκάθια για την αναγέννηση». Το ένα είναι η καθάριση, σήμερα ο Δημητρέλος στη ΦΑΕ για τις υπογραφές στην εκχώρηση, αλλά παραμένει μεγάλη εκκρεμότητα με το χαρτόσημο. Το δεύτερο είναι το γήπεδο, όπου πανηγυρική είναι η εκδήλωση του Γιάννη Γούρου μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και η αναδίπλωση του ΣΥΡΙΖΑ με διφορούμενη ανακοίνωση. Απομένει η υπογραφή Παναγιωτοπούλου στην νομοθετική ρύθμιση. Ενώ σαν τρίτο αγκάθι χαρακτηρίζει το προπονητής, η στήριξη στον Δέλα, τι ισχύει για το περίφημο ραντεβού με τον Τζιόλι και με ο Μελισανίδης που θα ήθελε να είναι προπονητής τύπου Σάντος με τον Τράι δίπλα του. Τον γκολ αναλύει το σταυροδρόμι των μεγάλων αποφάσεων το οποίο έχει φτάσει η ΑΕΚ. Να δούμε τώρα και το φως των σπορ. Χαμόγελα για Σαβιόλα και Φουστέρ. Προπονήθηκαν χθες και οι δύο με όσους δεν έπαιξαν κόντρα στον Άρη. Έδειξαν ότι ξεπέρασαν τα προβλήματά τους, αλλά ο Μίτσελ θέλει να τους δει και σήμερα. Δεν είχε μεγάλη ένταση στο χθεσινό πρόγραμμα και ουσιαστικά το τεστ, κυρίως για το Σαβιόλα, θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Ρέντι. Ο ρεαλιστικός ο στόχος και για τους δύο είναι να βρεθούν τουλάχιστον στην 18άδα. Σειρά έχει η πράσινη. Όπου ο τίτλος είναι με 102 στο τελικό. Ο εξάστερος ξέσπασε και πάει με σπασμένα φρέτα πάνω στη Μάλαγα. Κατοστάρα ξέσπασμα και πάλι μετά τον Νοέμβριο του 2012 εν ώψη του μεγάλου μάτς της Πέμπτης. Ενώ παραπάνω διαβάζουμε η απάντηση των εργαζομένων της Πράτησινης «Δεν θα ανεχτούμε ούτε βία ούτε λάσπη». Αυτά και από την Πράσινη. Ενώ τώρα θα πάμε στην ώρα των σπορ, όπου ο τίτλος είναι «Δέσμευση για την Αγία Σοφιά». Τέλος στην ακατανόητη κόντρα που άνοιξαν οι άστοχες τοποθετήσεις της Ρένα Δούρου, έβαλε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με ξεκάθαρη ανακοίνωση. Θα ψηφίσουμε τον νόμο για το γήπεδο της ΑΕΚ. Είναι ο τίτλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προβεί, ούτε προτίθεται να προβεί σε καμία ενέργεια ή πολιτική πρωτοβουλία κατά της κατασκευής του γήπεδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της ώρας των σπορ. Ενώ τώρα στον πρωταθλητή βλέπουμε «Θέλω και το κύπελο για την ανίκητη φανέλα και το λαό μας». Πάθος στο Μαρινάκη για τον ντάμπλ. Νέο πλήγμα για το αφεντικό της ΑΕΚ διαβάζουμε παραπάνω. 5 χρόνια φυλακή στον Μελισανίδη. Από δικαστήριο του Πειραιά για χρέη στο δημόσιο. Ενώ παρακάτω επίσκεψη στο Ρέντι και παρενέσεις προς τους παίκτες ήταν μερικές από τις προτροπές του Μαρινάκη.
Συνεχίζουμε με τον Γαύρο. Ο τίτλος είναι «Ο κόσμος θέλει και το κύπελο». Ενώπιον των ευθυνών τους, παίκτες και προπονητής εν όψη ΠΑΟΚ, ενώ Καρμανιόλες σε κάθε μάτς και ένα θαύμα. Διαβάζουμε πάνω-πάνω, μπράβο για το πρωτάθλημα και το Champions League, αλλά είναι χρέος σας το double. Να κλείσουμε τη σεζόν όπως μας αξίζει. Τέλος τη χαλαρότητα. Γεμίστε τις μπαταρίες και ξεπλύντε την ήττα στο ντέρμπι. Θέλω τσαμπουκά, να είστε μια γροθιά, όχι να χτυπάνε συμπαίκτες σας και εσείς να τους κοιτάζετε. Πρέπει να γυαλίζει το μάτι σας, είναι μερικές από τις δηλώσεις του. Συνεχίζουμε τώρα με την ώρα με το Live Sport. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πάλι είναι στον κεντρικό τίτλο, βγαίνει πάλι μπροστά και παρασύρει τους πάντες στο διάβα του. Τα Δημαρχία στον Πειραιά, ο Βασίλης Βεργής αποκαλύπτει πως η ρήξη του Ερυθρόλευκου Προέδρου με τον Πρωθυπουργό, Έλεο Μιχαλολιάκου και Μελισανίδη, τον έχει οδηγήσει κοντά στη μεγάλη απόφαση να κερδίσει το Δήμο Πειραιά. Χήμαρος είναι παρακάτω ο τίτλος. Ενώ διαβάζουμε και την κατάκτηση του κυπέλου, προεδρική επίσκεψη ντόπα στους παίκτες χθες του Ρέντι. Θέλω να γυαλίζει το μάτι σας με τον ΠΑΟΚ. Έχετε υποχρέωση να ξεπλύνετε την ήττα από τον Παναθηναϊκό και δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Ενώ κλείνουμε με τη Γάτα, όπου βλέπουμε δυνατό κουπόνι με 22 παιχνίδια και πολλές επιλογές. Μεγάλα φαβορή στο Champions League. Όλα τα λεφτά στους αγώνες, στο Old Trafford και του Camp Nou. Αυτά ήταν τα νέα και από τις αθλητικές εφημερίδες. Να αφήσουμε όμως τον έντυπο τύπο, να περάσουμε να δούμε τι γράφει και ο ηλεκτρονικός. Και συγκεκριμένα θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το zoogla.gr. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο πρωτοσέλιδο, οι τελευταίες ώρες του Βαρυπινίτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο του Ηλία Καρέλη στις φυλακές. Το να δούμε, υπάρχει εκεί πέρα και το ρεπορτάζ από το zoogla.gr. Στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε σε αστυνομικό κλειό το Eurogroup δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζάπιο. Απαγορεύονται οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ μετά παρακάτω διαβάζουμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο εξιχνίαση φόνων έπειτα από 13 χρόνια. Μια χτένα οδήγησε στα ίχνη του κατασυρωή δολοφόνου που έδρασε σε Θάσο και Καβάλα. Βίντεο και φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα δούμε την πρώτη είδηση για σήμερα, η οποία είναι μια εξιχνίαση φόνων έπειτα από 13 χρόνια. Μια χτένα που είχε τοποθετηθεί στο φέρετρο ενός 43χρονου υπαλλήλου της πολεοδομίας Καβάλας από έναν γείτονά του, οδήγησε στην εξιχνίαση υπόθεσης τριπλού φωνικού στη Θάσο, που ταλάνιζε επί 13 ολόκληρα χρόνια την αστυνομία. Σχετικό βούλευμα των δικαστών του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Καβάλας ανέφερε ότι η χτένα είχε τοποθετηθεί συμβολικά πάνω από το φέρετρο, που δήλωνε πως ο ένοχος του τριπλού εγκλήματος ήταν ο 57χρονος επιχειρηματίας Ανδρέας Στενάς. Ακούστε τι είχε δηλώσει τότε ο συγκεκριμένος. Αποκλειστικά στο ένα τσάνελ μίλησε μέσα από τη φυλακή όπου βρίσκεται προφυλακισμένος κατηγορούμενος για το τριπλό φωνικό στη Θάσο το 2001 και τη δολοφονία του επιχειρηματία Σιδηρόπουλου στην Καβάλα, ο επιχειρηματίας Ανδρέας Χτενάς, εξαπολύοντας δρυμύτατη επίθεση κατά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών που, όπως υποστηρίζει, συνεχίζουν να τον διώκουν προσπαθώντας να του φορτώσουν τα παραπάνω εγκλήματα. Αρχικά ο Χτενάς αναφέρθηκε στο μίσος που τρέφουν οι αρχές για το πρόσωπό του και για το γεγονός ότι θέλησαν να υπογράψει για 9 φόνους και 7 ληστείες. Γιατί ο Ανδρέας ο Χθενάς βρίσκεται εκ νέου στην φυλακή, για ποιο λόγο προφυλακίστηκε και ποια είναι η νέα ή αν δεν υπάρχει νέα κατηγορία. Κανείς δεν ξαφνιάστηκε, γιατί ξέρουν το μίσος που υπάρχει για μένα από μερίδα, όπως έχω κατονομάσει πάμπολες φορές, κάποιων δικαστών, και ξέρεις πολύ καλά την υπόθεση, ούτε εγώ πήγα φυλακή το 2003 για μια ληστεία υποτιθέμενη με ξυλοδαρμένους Αλβανούς και σακατεμένους. Το θέμα είναι ότι από τότε που γίνανε οι πρώτες ληστείες, οι πρώτοι φόνοι το 2000, 2001 και 2002, εγώ ούτε καν κλήθηκα σαν μάρτυρας να καταθέσω για οτιδήποτε. Παρά πολύ αργότερα, όταν αρχίσαμε και είχαμε τις γνωστές κόντρες με την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας και όχι μόνο,
γιατί οι δικές μου πήγαιναν πολύ μακρύτερα και από Αθήνα. Σκαρφιστήκανε το θέμα της ληστείας για να μας βάλουν μέσα οικογενειακώς και να εκβιάσουν εμένα να υπογράψω 9-7 φόνους όταν κατηγορούσαν και 6-7 ληστείες. Το θέμα τους ήταν έστω και μία να υπογράψω για να φάω τη μεγαλύτερη των ποινών που προβλέπει το νομικό μας σύστημα. Υποστήριξε δε ότι είπαν στην οικογένειά του να υπογράψει 2-3 φόνους και να γυρίσουν σπίτι τους. Υπογράψτε κάποιον φόνο, να είστε το βράδυ σπίτι σας τη γυναίκα μου και τον γιο μου και εγώ φυσικά να βγάλω την υπόλοιπη ποινή. Επειδή δεν το αρνηθήκαμε κάθε λίγο, δεν το δεχτήκαμε κάθε λίγο, η δικογραφία έκλεινε άνοιγμα παράσοντάς μας τελείως με την ανάμειξή μας σε αυτές τις έτσι. Έπειτα αναφέρθηκε σε μάρτυρες οι οποίοι άλλα δήλωναν αρχικά και άλλα στη συνέχεια, ενώ για τα νέα στοιχεία που υποτίθεται ότι υπάρχουν στην υπόθεση είπε πως δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Βγάλανε πάλι την δικογραφία και καθιστήσανε εμένα μόνο ένοχο, απαλλάξανε την σύζυγό μου, τον γιο μου και τον Μαγκαφίνη, ο οποίος ήταν πακέτο και αυτός με εμάς συγκατηγορούμενος για τους φόνους. Και με τα σαφρά επιχειρήματα ότι υπήρχε ένα κλειδί, το γνωστό που ξέρετε πριν από περίπου ένα μήνα 20 μέρες, ταυτοποιήθηκε επιτέλους μετά από 8 χρόνια και 17 αιτήσεις μας. Ταυτοποιήθηκε ότι το κλειδί αυτό που βρέθηκε στη θηρίδα μου ήταν δικού μου αυτοκινήτου και όχι ενός από τους σκοτωμένους. Και επίσης αλλάξανε και δύο καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι καταθέτουν ότι... Ναι, τότε είδαμε, τότε είπα ότι αυτό σκότωσε στη σύζυγο του ενός νεκρού. Ναι, εγώ τον είδα στο μπαλκόνι, αλλά τότε δεν το είπα γιατί ήμουν μικρός και άπειρος. Ακούγεται ότι υπάρχουν νέα στοιχεία ή έχουν δεθεί ακόμη περισσότερο τα παλιά στοιχεία που σε ενεχοποιούν για το τριπλό φωνικό της Τάσου, αλλά και για την δολοφονία του Σιδηρόπουλου. Υφίσταται κάτι τέτοιο, ωραία. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο κατηγορητήριο που υπήρχε από το 2000. Το βούλευμα, αυτό το γνωστό που βγήκε... Τι πράγμα? Το βούλευμα, λέω, αυτό το γνωστό που κυκλοφόρησε... Ναι. Το γνωστό το βούλευμα που αρνήθηκα το 2011 να το υπογράψω. Και είπα, προφυλακίστε με, αν έχετε στοιχεία να με προφυλακίσετε. Και τότε η εισαγγελέας και ειδικά ο ανακριτής μου λέει τις βλακίες. Στοιχεία δεν υπάρχουν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο 2011, το και αφέθηκε ελεύθερος με τους γνωστούς περιοριστικούς όρους, λέγοντας ότι ουδέποτε έσπασε τους περιοριστικούς όρους, αφού οι αρχές ισχυρίζονται ότι έσπασε τους όρους του παρόντος σε αστυνομικό τμήμα και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Έτρεχα να μπορέσω να πάρω μία απάντηση για το να πάρω το διαβατήριό μου στα χέρια μου και να φύγει ο όρος που για μένα ήταν προσβλητικότατος της παρουσίας μου μηνιαία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό παραβιάστηκε, αυτό παραβιάστηκε. Υπόθεση. Από σένα αυτό παραβιάστηκε. Αυτοί λένε, γι' αυτό αλλάξανε το βούλεμα, ότι εγώ μονομερώς κατήργησα, έτσι, την αυτοπρόσωπη παρουσία μου. Δηλαδή τους έθιξε και με προφυλακίσαν ότι εγώ δεν πήγα, κατά αυτούς φυσικά, τον ένα το μήνα, το 13, το 10 και τον 11. Είχα μια διάληψη εγώ και μετά το 12ο πάλι, το 1ο και το 2ο, το 14ο πήγα και έδωσα παρόν. Φέρτε μου αφού δεν μπορείτε εσείς. Αυτά είναι κατεδειμένα. Φέρτε μου ένα ψευδομάρτυρα να καταθέσει εναντίον του και δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή. Τέλος για τη φημολογία που αναφέρει ότι η βαλιστική εξέταση του τριπλού φωνικού είναι ίδια με αυτήν του Σιδηρόπουλου, δήλωσε πως ούτε τον ενδιαφέρει ούτε τον νοιάζει γιατί προφυλακίστηκε, γιατί έσπασε τους περιοριστικούς όρους. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι η βαλιστική, λέει, χωρίς να βρεθεί βεβαίως όπλο, των δολοφονιών ή ενός από τα θύματα της Τάσου με τον Σιδηρόπουλο ήταν ίδια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Από ό,τι γράφουν μέσα, ήξεις αφήξεις είναι, αλλά με ό,τι με ενδιαφέρει ούτε με νοιάζει. Μες. Το 2001 είναι αυτό. Καλώς. Το θέμα είναι ότι εγώ παραβίασα κατά αυτούς 3 μήνες παρών και με εγκλήσανε μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, το δελτίο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας αναφέρει χαρακτηριστικά για την υπόθεση. Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στην Καβάλα από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Καβάλας προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη ως υπαίτιος της ανθρωποκτονίας 3 ημεδαπών που τελέστηκε στις 16 Αυγούστου του 2001 στη Θάσο και της ανθρωποκτονίας ημεδαπών
Αγάπου που τελέστηκε στις 27 Εβδόμου του 2002 στην Καβάλα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομίας, ο συλληφθής θα οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι την παραπομπή του στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Ανδρέα Χθενά. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή και την συρρήκνωση της κυβέρνησης εξαιτίας του. Η υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμείευση της δόσης των 12 δις. Η κυβέρνηση όμως έμεινε με 152 βουλευτές μετά την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δήλωσε παρόν στο άρθρο 1. Όπως ήταν λογικό, επικράτησε μεγάλη αναταραχή και ένταση. Δείτε πώς ανακοινώθηκε στο σώμα της Βουλής το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την απόφαση του Πρωθυπουργού για την διαγραφή. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Παρακαλώ, θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Για το άρθρο 1, ναι, εψήφισαν 152 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 135 βουλευτές, παρόν εψήφισε ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 2, ναι, εψήφισαν 151 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 136 βουλευτές. Παρόν εψήφισαν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 του νομοσχεδίου όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, το άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1322 και ειδικό 218 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό αριθμό 1322 και ειδικό 218 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και εντάσσονται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου. Εισερχόμεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και ρωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό. Το ακροτελεύτερο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Με επιστολή την οποία μόλις έλαβα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ανακοινώνει στο σώμα τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας του βουλευτή Α Αθήνας κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Να πρωτοκολληθεί και να κατατεθείστε πρακτικά, παρακαλώ. Ωστόσο, η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου είχε ως αποτέλεσμα να εναντιωθούν οι φαρμακοποιοί, δημιουργώντας έτσι απεργίες. Ουρές λοιπόν πολλών μέτρων δημιουργήθηκαν από αγανακτισμένους ηλικιωμένους που περίμεναν επί ώρες έξω από τα φαρμακεία, τα οποία ήταν κλειστά τα περισσότερα λόγω της πολυήμερης απεργίας. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν αποφάσισαν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους να ασκήσουν με τις απεργίες πίεση στην κυβέρνηση για τη διάταξη που αφορά την μεταφορά των φαρμάκων στο σούπερ μάρκετ. Ήδη καταγγέλουν πως με νέο νόμο μετατρέπεται το φάρμακο από αγαθό σε εμπορεύσιμο προϊόν. Στο μεταξύ, σύγχυση προκάλεσε το περασμένο Σάββατο η δήλωση του Αντιπροέδρου Φαρμακοποιού Συλλόγου Αττικής Γιάννη Δαγρέ, ο οποίος ανέφερε ότι θα αυξηθούν σε 150 από τα 50 ανοιχτά φαρμακεία του νομού. Το Zoogla.gr βρέθηκε στα φαρμακεία στο Παγκράτη και στους Αμπελόκηπους. Να δούμε μερικά πλάνα και τις δηλώσεις μερικών από των παραβρισκομένων. Είμαι στεναχωρημένος που ταλαιπωρείται τσάμπα ο κόσμος. Τσάπα καταλαιπωρείται και πληρώνει και παραπάνω χρήματα. Πόση ώρα περιμένατε στην ουρά? Εδώ, μισή ώρα και. Τα βρήκατε αυτά που θέλατε? Τα βρήκα, ευτυχώς τα βρήκα όλα, εντάξει.
Ευρωπαίοι τώρα πειρατές κλειπούν πλέον και στον Δήμο Χαλκίδας. 400 μέλη από τα ευρωπαϊκά κόμματα πειρατών, αλλά και από την Αυστραλία και η Ιαπωνία, συναντήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στις Βρυξέλλες, με στόχο την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κόμματος και την δυναμικότερη παρουσία τους στα εκεί κοινοβουλευτικά έδρανα. Τις θέσεις και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλέον Κόμματος έχουν ήδη αποσαφηνίσει αυτόν τον μήνα το Φλεβάρι σε μια πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έρχεται ως είδηση είναι ότι οι πειρατές σχεδιάζουν να εκπροσωπηθούν και σε μεγάλους δήμους της χώρας μας, μεταξύ και αυτών και ο Δήμος της Χαλκίδας. Να περάσουμε να το δούμε. Ένα πραγματικό πειρατικό ρεσάλτο επιχείρησαν τις προηγούμενες ημέρες 400 πειρατές από την Ευρώπη αλλά και την Ιαπωνία και Αυστραλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες σε μια κορυφαία συνάντηση για την ιστορία του πειρατικού κινήματος με στόχο την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κόμματος Πειρατών, την εκλογή της πρώτης διοικούσας επιτροπής και το Διεθνές Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έχουμε κοινή κάθοδο για τις ευρωεκλογές. Κοινό εκλογικό πρόγραμμα που φτιάχτηκε στην Αθήνα. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε διοργανώσει αυτή τη συνάντηση όπου δημιουργήθηκε το κοινό εκλογικό πρόγραμμα. Οι πειρατές προχωράνε, 400 άτομα συγκεντρωθήκαμε στις Βρυξέλλες από 22 χώρες της Ευρώπης, επίσης από την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Ήταν πραγματικά συγκινητικές οι στιγμές. Παρά την ισχνή μέχρι τώρα συμμετοχή στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα, η δυναμική των πειρατών φαίνεται ενισχυμένη ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, δεδομένων των προτάσεων για συνεργασίες που δέχονται σε προγραμματικό πρωτίστως επίπεδο. Έχουμε 2 ευρωβουλευτές, κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, προσδοκούμε ότι θα τους κάνουμε 6. Θα τους υπερδιπλασιάσουμε το λιγότερο. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα. Δεχθήκαμε προχθές και αίτημα συνεργασίας από τους πράσινους οικολόγους και θα το αποφασίσουμε από την επόμενη εβδομάδα αυτό. Πιστεύω ότι πάντως θα είμαστε μια πολύ δυνατή και εναλλακτική πρόταση για τους Έλληνες ψηφοφόρους που θέλουν να ψηφίσουν ένα κόμμα που λέει διαφορετικά πράγματα από τα συνηθισμένα. Το στίχημα των πειρατών δεν είναι μόνο ευρωκοινοβουλευτικό. Για πρώτη φορά επιχειρείται η εκπροσώπησή τους και σε μεγάλους δήμους της περιφέρειας, μεταξύ αυτών και της Χαλκίδας, όπως παραδέχεται το μέλος της διοικούσας επιτροπής του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, Στάθης Λιβαδίτης. Ναι, στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας αυτόνομος ανεξάρτητος συνδυασμός, οι πειρατές στη Θεσσαλονίκη, με επικεφαλής τον Δημήτρη Παπαμιχάλ, 28 χρονών, είναι καθηγητής προγραμματισμού. Ελπίζω οι Θεσσαλονικείς φίλοι μας να τον προτιμήσουν. Στην Αθήνα η κάθοδός μας στις εκλογές στις δημοτικές θα είναι με το συνδυασμό του κυρίου Καμίνη, κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό σαν απόφαση θα ληφθεί την επόμενη εβδομάδα. Όπως επίσης και για τη Χαλκίδα υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη για τη συμμετοχή των πειρατών στη Χαλκίδα σε δημοτικό συνδυασμό. Ξέρουμε ότι και με περιφερειακούς συνδυασμούς έχετε έρθει σε επαφή. Έχουν οριμάσει αυτές οι επαφές? Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να στήσεις ένα ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές εκλογές, αν και θα το θέλαμε. Ωστόσο θα δούμε αν θα έχουμε κάποια προτίμηση σε αυτούς τους συνδυασμούς. Ο Στάθης Λιβαδίτης ήταν ένας από τους προέδρους. Ξέρουμε, η περιτροπής αναλαμβάνει την Προεδρία των Πειρατών της Ελλάδας. Δεν ξέρω εάν θα δοκιμάσετε δυνάμεις και σε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια με την ομπρέλα πάντοτε των πειρατών. Ναι, προσωπικά με ενδιαφέρουν οι ευρωεκλογές. Θέλω να είμαι υποψήφιος, άλλωστε το ανακοίνωσα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει όμως και η Χαλκίδα. Είναι ο τόπος που μεγάλωσα και γεννήθηκα και τη λατρεύω. Θέλω να κάνω πράγματα για τη Χαλκίδα. Και από την Εύβοια θα περάσουμε στην Κρήτη, όπου εκεί τα παιδιά αντιδρούν στην καταστροφή μέρους του χημικού πλωστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο. Οι μαθητές λοιπόν της 5ης Δημοτικού έχουν ενδιαφερθεί έντονα για το θέμα. Έτσι και στην περίπτωση της 5ης Δημοτικού του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, αποφάσισαν οι μαθητές να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα με το δικό τους τρόπο.
πάμε στην Τουρκία τώρα, όπου κυρίαρχος είναι ο Ερντογάν μετά τις εκλογές. Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη στο Τετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη θριαμβευτική νίκη που είχε στις δημοτικές εκλογές. Σε μια συμβολική κίνηση, στο πλευρό του βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του, με τα φώτα στραμμένα να πέφτουν στο γιο του, ο οποίος εμπλέκεται σε σκάνδαλα και τα οποία είχαν αποκαλυφθεί προκαιρού. Απευθυνόμενος λοιπόν στους οπαδούς του, ο Τούρκος Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες πως οι αντίπαλοι και οι διώκτες του θα πληρώσουν για όλα όσα έπραξαν το τελευταίο διάστημα. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις του. Αποθετική υποδοχή επιφύλαξαν οι οπαδοί του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη θριαμβευτική νίκη που πέτυχε στις δημοτικές εκλογές. Σε μια συμβολική κίνηση, στο πλευρό του βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του, με τα φώτα να πέφτουν στο γιο του Μπιλάλ, που εμπλέκεται στα σκάνδαλα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί στη γείτονα. Απευθυνόμενος στους οπαδούς του, ο Τούρκος Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι αντίπαλοι και διώκτες του θα πληρώσουν για όσα έπραξαν το τελευταίο διάστημα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο βγήκε αλόβητος από τη διαδικασία, αλλά σε πανεθνικό επίπεδο κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ξεπερνώντας το 46%. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από το σοβαρό αν και μεμονωμένο επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οικογένειες στο χωριό Γιουβατσίκ στην ανατολική επαρχία Σανλιούρφα. Κατά την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9. Επεισοδιακή διαδήλωση έγινε έξω από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Σε θέατρο ταραχών μετατράπηκε για μία ακόμη φορά το Πανεπιστήμιο Αλ-Ζαζάρ στο Κάιρο. Υποστηρικτές του ανατρεπόντος Ισλαμιστή Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση οργάνωσαν διαδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Τα συνθήματά τους στράφηκαν εναντίον της κυβέρνησης, η οποία ανήλθε στην εξουσία με τη στήριξη του στρατού. Τα αίματα όμως άναψαν και η κινητοποίηση κλιμακώθηκε σε σύγκρουση με την αστυνομία. Όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την οδική αρτηρία που περνά έξω από το Πανεπιστήμιο. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Euronews. Θέατρο ταραχών για ακόμη μια φορά το Πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο Κάιρο. Υποστηρικτές του ανατραπέντος Ισλαμιστή Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση οργάνωσαν διαδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Τα συνθήματά τους στράφηκαν εναντίον της κυβέρνησης, η οποία ανήλθε στην εξουσία με τη στήριξη του στρατού. Τα αίματα όμως άναψαν και η κινητοποίηση κλιμακώθηκε σε σύγκρουση με την αστυνομία όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την οδική αρτηρία που περνά έξω από το Πανεπιστήμιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν εναντίον των διαδηλωτών κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών και αποθώντας τους μέσα στην Πανεπιστημίουπολη. Το κλίμα παραμένει τεταμένο στην αφρικανική χώρα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα αντάρτες σκότωσαν ένα στρατιώτη και τραυμάτισαν 3 αξιωματικούς της αστυνομίας, οι οποίοι επέβαιναν στο όχημα που οδηγούσε. Το φωνικό συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Αλ-Αρίς της Χερσονήσου του Σινά. Και από την Αίγυπτο θα πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου Βατερλό αποδείχτηκαν οι περιφερειακές εκλογές για τους σοσιαλιστές. Κάθε λόγο έχουν να πανηγυρίζουν οι οπαδοί του δεξιού κόμματος, βλέποντας τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν στις περιφερειακές εκλογές. Ο ηγέτης της παράταξης, Ζαν Φρανσουά Κοπέ, εμφανίστηκε χαμογελαστός και αισιόδοξος και ότι το κόμμα ξεπέρασε την κρίση μετά την απώλεια της εξουσίας. Θέλω να δω πώς ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάν θα αντιδράσει με το μήνυμα των εκλογών. Όπως επίσης και θα αλλάξει τις καταστροφικές πολιτικές του, υπογράμμισε ο Ζαν Φρανσουά Κοπέλ, επικεφαλής του δεξιού κόμματος. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις του. Κάθε λόγο έχουν να πανηγυρίζουν οι οπαδοί του δεξιού UMP στη Γαλλία, βλέποντας τα ποσοστά τους να ανεβαίνουν στις περιφερειακές εκλογές. Ο ηγέτης της παράταξης Ζαν Φρανσουά Κοπέ εμφανίστηκε χαμογελαστός και αισιόδοξος ότι το κόμμα ξεπέρασε την κρίση μετά την απώλεια της εξουσίας. Θέλω να δω πώς ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάν θα αντιδράσει στο μήνυμα των εκλογών, όπως επίσης πώς θα αλλάξει τις καταστροφικές πολιτικές του. Στη σοσιαλιστική κυβέρνηση, σχεδόν 2 χρόνια μετά την εκλογική νίκη, τώρα επικρατεί έντονο σκεπτικισμός. Οι αποφάσεις του Φρανσουά Ολάντ αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους πολίτες, πολλοί από τους οποίους δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να ψηφίσουν. Η ψήφος αυτή τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ήττα για την κυβέρνηση και την πλειοψηφία. Η Μαρί Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού εθνικού μετώπου, είδε το κόμμα της για πρώτη φορά να επικρατήσει 7 έως 11 μεγάλους δήμους της χώρας.
θεωρεί ότι αποτελεί πλέον μια ισχυρή πολιτική δύναμη. Η Γαλλία δεν τα πηγαίνει καλά και αυτή η εναλλαγή στην εξουσία μεταξύ δεξιάς και σοσιαλιστών δεν τροποποιεί κάτι. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερο ο γαλλικός λαός αντιλαμβάνεται το μήνυμα και προσπαθεί να βρει διέξοδο σε αυτό το χάλι. Όσο σύμβει εντυπώσεων για τους σοσιαλιστές μπορεί να εκλειφθεί μόνο η επικράτηση της Άννη Ινταλγκό στο Παρίσι που παρέμεινε στην κεντροαριστερά. Έτσι για πρώτη φορά η πόλη του Φωτός απέκτησε γυναίκα δήμαρχο. Δίχως αποστέλεσμα ήταν η συνάντηση Κέρι Λαυρόφ για την Ουκρανία. Σχεδόν 4 ώρες συζητούσαν ο Τζον Κέρι και ο Σέργεϊ Λαυρόφ στο Παρίσι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας συμφώνησαν πως διαφωνούν. Όμως και οι δύο πιστεύουν πως η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Σχεδόν 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Τζον Κέρι με τον Σέργεϊ Λαυρόφ στο Παρίσι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας συμφώνησαν πως διαφωνούν σχετικά με την Ουκρανική κρίση. Όμως και οι δύο πιστεύουν πως μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη λύση. Για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να αποσυρθούν οι ρωσικές δυνάμεις από τα ουκρανικά σύνορα. Εξέφρασα στον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών την έντονη ανησυχία μας σχετικά με την κατάσταση. Ο ρωσικός στρατός πρέπει να αποσυρθεί. Πιστεύουμε ότι αυτές οι δυνάμεις εκφοβίζουν τους πολίτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πως τα σύνορα της Ουκρανίας έχουν αναπτυχθεί 40.000 Ρώσοι στρατιώτες. Ο Τζον Κέρι δήλωσε ακόμα πως οι Ουκρανοί πολίτες πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους. Θα παραμείνουμε στην Ουκρανία, όπου στην οικονομία ο ψυχρός πόλεμος ξεκίνησε. Η Ουκρανία παραμένει κέντρο των εξελίξεων. Η χώρα κατέφερε μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων να έρθει σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πατέντα είναι γνωστή. Δάνειο δισεκατομμυρίων με ευρείες μεταρρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματα από την Κριμαία. Να δούμε τις περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Καλώς ήρθατε στο Business Weekly. Η Ουκρανία παραμένει κέντρο των εξελίξεων. Η χώρα κατάφερε μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων να έρθει σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πατέντα είναι γνωστή. Δάνειο δισεκατομμυρίων με όρο ευρείες μεταρρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα στρατεύματά του από την Κριμαία. Το μόνο ουκρανικό στοιχείο που έχει μείνει στην περιοχή είναι το νόμισμα, η γρίβνια. Αν και επισήμως πλέον νόμισμα της Κριμαίας είναι το ρούβλι, η μετάβαση από το ένα στο άλλο θα πάρει χρόνο. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η Ρωσία εκδιώχθηκε από το G8. Οι δυτικές δυνάμεις απειλούν για κλιμάκωση των οικονομικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προς το παρόν της αγνοεί, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για την οικονομία της χώρας του. Στα εταιρικά νέα, αν σας αρέσουν τα γυαλιά, τα επόμενα νέα θα σας ενθουσιάσουν. Google και Microsoft ανακοίνωσαν τα επόμενα βήματα για γυαλιά τελευταίας τεχνολογίας με design που θα τα κάνει ακαταμάχητα. Ας ξεκινήσουμε όμως από τη Συμφωνία Ουκρανίας Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μετά από 3 εβδομάδες διαπραγματεύσεων, Ουκρανία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξαν σε συμφωνία για νέο πακέτο στήριξης της χώρας. Με όρο να προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, η Ουκρανία θα λάβει 14 έως 16 δισεκατομμύρια δολάρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εφόσον αποδειχτεί συνεπής στις υποχρεώσεις της, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσθέσουν ακόμα 27 δισεκατομμύρια δολάρια στο πακέτο. Ανακοινώνοντας τη συμφωνία, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός δήλωσε: «Η χώρα βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας. Αν οι νόμοι δεν περάσουν, προβλέπουμε στάση πληρωμών και πτώση του ΑΕΠ κατά 10%.
Ο νόμος που θα συναντήσει τις μεγαλύτερες αντιστάσεις είναι η αύξηση των τιμολογίων φυσικού αερίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέβαλε τελικά μαχαίρι στις επιδοτήσεις που κρατούσαν την τιμή μειωμένη κατά 50%. Αυτή η μεταρρύθμιση είχε φέρει τη ρήξη Ουκρανίας Ταμείου το 2012. Το υπόλοιπο πακέτο προβλέπει απελευθέρωση της διακύμασης της γρίβνια, αναμόρφωση του φορολογικού, θωράκιση της αρχής της νομιμότητας και καταπολέμηση της διαφθοράς. Μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι συναλλαγές θα γίνονται σε ρούβλια. Ωστόσο, το διπλό σύστημα προκαλεί σύγχυση σε επιχειρηματίες και καταναλωτές που καταφεύγουν στη γνωστή τους γρίβνια. Όσο για την αύξηση μισθών και συντάξεων, η Μόσχα διαμηνύει, αναμείνατε στο ακουστικό σας. Από τη Δευτέρα νόμισμα της Κρυμαίας είναι το ρούβλι. Ωστόσο στις συναλλαγές επικρατεί η γρίφνια καθώς η μετάβαση στο νέο νόμισμα συναντά εμπόδια. Η Τράπεζα της Κρυμαίας που λειτουργεί εδώ και μία εβδομάδα όρισε την ισοτιμία μίας γρίφνιας σε 3,8 ρούβλια. Στην πράξη η ισοτιμία αυξομειώνεται ανάλογα με την περιοχή και την επιχείρηση. Γι' αυτό οι περισσότεροι καταστηματάρχες προτίμησαν προς το παρόν να μείνουν στη γρίφνια. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν δεσμοί της οικονομίας της Κρυμαίας με την Ουκρανία. Δεσμοί παραγωγής, κατανάλωσης και χρηματοδοτική. Προειδοποιεί ο οικονομολόγος Άσοτ Βαρσεγγιάν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προς το παρόν είναι ότι οι τράπεζες δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μετάβασης και οι πολίτες δεν μπορούν να σηκώσουν χρήματα σε κανένα νόμισμα. Επίσης δεν λειτουργούν οι πιστωτικές κάρτες. Δυστυχώς οι κάρτες δεν δουλεύουν με ρούβλια, αλλά ελπίζουμε ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε αυτή τη δουλειά και οι πολίτες θα μπορέσουν να πληρώσουν σε ρούβλια με κάρτες. Η ρωσική κυβέρνηση έβαλε πάγος στις προσδοκίες των κατοίκων της Κρυμαίας για άμεση προσαρμογή μισθών και συντάξεων στα επίπεδα της Ρωσίας. Καμία αλλαγή δεν προβλέπεται πριν το επόμενο έτος. Πάντως ο Ντμίτρι Μετβέντεφ υποσχέθηκε επενδύσεις 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ευρώπη, ο Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε τη Ρωσία για σοβαρές οικονομικές κυρώσεις εάν δεν αλλάξει πολιτική. Ήδη το πρώτο πακέτο κυρώσεων που είχε στο στόχαστρο υψηλό βαθμούς αξιωματούχους προκάλεσε σοβαρή διαρροή κεφαλαίων. Όλο και περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η συνεχιζόμενη ένταση θα δώσει το τελικό χτύπημα στην έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα ρωσική ανάπτυξη. Οι κυρώσεις της Δύσης ήρθαν σε μια περίοδο που η ρωσική οικονομία βρισκόταν έτσι και αλλιώς σε κρίσιμη καμπή. Το 2013 κατέγραψε την πιο ανεμική ανάπτυξη μετά την κρίση του 2009. Μόλις 1,3% ποσοστό πολύ χαμηλό για αναπτυσσόμενη οικονομία. Τη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Φεβρουάριο μεταβίας καταγράφηκε ανάπτυξη 0,3%. Από τις αρχές του έτους το χρηματιστήριο της Μόσχας έχει χάσει 11,6% της αξίας του. Το ρούβλι έχει πέσει κατά 9% έναντι του δολαρίου και τους πρώτους δύο μήνες 35 δισεκατομμύρια δολάρια εγκατέλειψαν τη χώρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αυτό το ποσό μπορεί να αγγίξει τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο. Οι αναλυτές φοβούνται ότι φέτος η οικονομία θα περάσει σε ύφεση, γεγονός που θα θέσει σε δοκιμασία τη δημοτικότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κατάσταση είναι πολύ αρνητική γιατί κανείς δεν γνωρίζει ποιες κυρώσεις θα ακολουθήσουν. Ήδη οι αντιδράσεις στις περιορισμένες κυρώσεις είναι αρνητικές. Αυτό είναι πολύ κακό για το χρηματιστήριο γιατί οι επενδυτές έχουν μακριά μνήμη. Αν φύγουν από κάπου δεν συνηθίζουν να επιστρέφουν άμεσα. Ήδη Ρώσοι επιχειρηματίες καταγγέλνουν ότι οι εταιρείες της Δύσης με τις οποίες είχαν κάνει συμφωνίες παγώνουν τη συνεργασία. Παράλληλα, η υποτίμηση του νομίσματος ροκανίζει το εισόδημα των απλών πολιτών. Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο χτύπησε 6,2%. Οι προθήκες των καταστημάτων οπτικών δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Σε ένα μέρος θα βρίσκονται τα παραδοσιακά ζευγάρια και στο άλλο τα τελευταίες τεχνολογίες γυαλιά Google και Microsoft, που δεν θα προσφέρουν μόνο δυνατότητες κινητών, αλλά και μοναδικό design. Google Glass σε στυλ Ray-Ban. Google Glass will then record what I say. Μπορεί να είναι το επόμενο βήμα για τα γυαλιά προηγμένης τεχνολογίας της Google που έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν βίντεο, να συνδέονται με το διαδίκτυο και να διαβάζουν email. Όπως ανακοίνωσε ο Ιταλικός οίκος Luxottica, οι δύο του εταιρείες, Ray-Ban και Oakley, ανέλαβαν να σχεδιάσουν και να βγάλουν στην αγορά γυαλιά βασισμένα στην τεχνολογία της Google.
Η αγοραστική μανία του Μαρκ Ζούκεμπεργκ συνεχίζεται. Αυτή τη φορά καταβάλλοντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια προσέθεσε στο δυναμικό του Facebook την Oculus, εταιρεία που κατασκευάζει γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για παιχνίδια. Η ανακοίνωση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την είδηση ότι η Google θα συνεργαστεί με την ιταλική Luxottica για να αναβαθμίσει το design των Google Glass. Μετά τα smartphone, τα gadget που φοριούνται αναμένεται να γίνουν το νέο πεδίο σύγκρουσης των εταιριών τεχνολογίας. That's it for now. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις αρχικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Την Τρίτη θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για την ανεργία στη Γερμανία. Ο Ιταλικός οίκος μόδας Prada ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη. Στην Ουγγαρία τώρα, συγκέντρωση της Ενωμένης Κέντρο Αριστερής Αντιπολίτευσης. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Ουγγαρία μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. 5 κόμματα της κεντροαριστεράς που ανήκουν τώρα στην αντιπολίτευση ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνασπίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Αυτή η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν επιδιώκει ένα μονοκομματικό σύστημα και ένα μονοκομματικό κράτος. Δεν θα το επιτρέψουμε, διότι πιστεύουμε ότι στην Ουγγαρία, στη Δημοκρατία, το συνταγματικό κράτος και στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ουγγαρία, υπογράμμισε ο Ατίλα Μέστερχάζη, πρόεδρος του αντίπαλου κόμματος. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Ουγγαρία μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Πέντε κόμματα της κεντροαριστεράς που ανήκουν τώρα στην αντιπολίτευση ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνασπίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Αυτή η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν επιδιώκει ένα μονοκομματικό σύστημα και ένα μονοκομματικό κράτος. Δεν θα το επιτρέψουμε διότι πιστεύουμε στην Ουγγαρία, στη δημοκρατία, στο συνταγματικό κράτος και στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ουγγαρία. Η κυβέρνηση διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2 τρίτων τα τελευταία 4 χρόνια, ωστόσο όλοι θεωρούν αδύνατη την επανάληψη αυτών των συσχετισμών. Ολοένα και περισσότερες μετρήσεις δείχνουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Τα τελευταία 4 χρόνια καταστράφηκε όλη η οικογενειακή μου ζωή. Η κυβέρνηση κατέλυσε τη δημοκρατία και αφαίρεσαν κάθε πιθανότητα μόρφωση στα εγγόνια μου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να συμμετείχαν στη συγκέντρωση του κεντροαριστερού συνασπισμού, αλλά υπολείπονταν κατά πολύ τις αντίστοιχες του κυβερνώντος κόμματος. Στην Ουγγαρία παραδοσιακά η δεξιά κινητοποιεί καλύτερα τον κόσμο και γι' αυτό είναι ασαφές αν στις 6 Απριλίου υπάρχει η ίδια τάση. Στο Βέλγιο τώρα έγινε η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου μετά από 27 χρόνια. Την πρώτη επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρόεδρος Xi Jinping. Τον πρόεδρο της Κίνας επιδέχτηκε με επισημότητα ο βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος και η σύζυγός του Ματίλντα. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν πρωτόκολλα συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η εκπαίδευση. Να δούμε περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. Την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου στο Βέλγιο μετά από 27 χρόνια πραγματοποίησε ο Xi Jinping. Τον πρόεδρο της Κίνας υποδέχθηκε με επισημότητα ο βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος και η σύζυγός του Ματίλντα. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν πρωτόκολλα συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η εκπαίδευση. Ο Κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του είχαν ακόμη την ευκαιρία να περιηγηθούν στον ζωολογικό κήπο της Μπλουζελέ και να δουν από κοντά ένα ζευγάρι πάντα που παραχωρήθηκε στο Βέλγιο από την Κίνα πριν από 15 χρόνια. Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο Xi Jinping θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και τον πρόεδρο της Κομισιόν José Manuel Barroso. Να αλλάξουμε κλίμα όμως τώρα και να πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής. Θα ξεκινήσουμε όμως αντίστροφα. Το 2001 η Crazy Town με το τραγούδι Butterfly ξεχώρισαν και έγινε το νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ. Ενώ το 2000 ο Santana με
ήταν για 9 εβδομάδες το νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι «Μαρία Μαρία». Το 1989 η Μαντόνα σκόραρε με το τρίτο της άλμπουμ, το οποίο έγινε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον τίτλο «Like a Prayer», καθώς επίσης ήταν και στο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ για τις επόμενες 70 εβδομάδες. Το 1966 οι Trogs καταγράφουν το «Wild Thing» στο Regent's Eye Studio στο Λονδίνο. Το τραγούδι ήταν νούμερο 1 τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ την επόμενη χρονιά βρισκόταν στο νούμερο 2. Να περάσουμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι των Trogs, πριν όμως να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα, καλή σας μέρα. Να ακούσουμε το τραγούδι. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Show.